Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει διάφορα θέματα για σήμερα, έτσι να δούμε τι προέκυψε το Σαββατοκύριακο και τι μας περιμένει μέσα στην εβδομάδα. Και θέλω τώρα αμέσως να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του govastileto.gr, το γυναικείο site που σας δίνει όλες τις πληροφορίες γύρω από το lifestyle, τους celebrities, τη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια, την ψυχολογία και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Και έχουμε την Αγγελική Στόγια στην τηλεφωνική γραμμή. Αγγελική! Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Λοιπόν, έχει πολλά ωραία θέματα σήμερα το govastileto. Θα ξεκινήσουμε με ένα αποκλειστικό θέμα. Με αποκλειστικές φωτογραφίες. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Αντέλ Εξαρχάκος, την 19χρονη Ελληνίδα ελληνικής καταγωγής ηθοποιό, η οποία ήρθε στην Ελλάδα, είναι η πρώτη της εμφάνιση στη χώρα μας. Ναι. Ο λόγος που η Αντέλ Εξαρχόπουλος επισκέφτεται την Αθήνα είναι για την προβολή της ταινίας της στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Να πούμε ότι η ταινία έχει πάρει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες. Η ταινία λέγεται «La Vida Del». Το govastileto.gr, ο φωτογραφικός μας φακός συγκεκριμένα, την απαθανάτησε τόσο στις βόλτες της στον Ιερό Βράχο, είναι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και πλούσιο το φωτογραφικό υλικό, να πούμε, Κιμ, όσο και από την παρουσία της στην εμφάνισή της στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η Αντέλ Εξαρχόπουλος ήρθε μαζί με την μητέρα της. Κομψή εμφάνιση, έτσι, γιατί βλέπουμε και τις φωτογραφίες τώρα. Είναι στιλιστικά τουλάχιστον, από ό,τι μπορώ να διακρίνω εγώ. Είναι κομψή, Είναι κομψή, είναι ένα φρέσκο κορίτσι, είναι ντυμένη στην ηλικία της, ένα όμορφο δροσερό κορίτσι, το οποίο ήταν και πάρα πολύ απλό, ήταν απλή και προσιτή. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο φωτογραφικός μας φακός. Την πλησίασαν πάρα πολύ, της μίλησαν, η ίδια υπέγραψε και αυτόγραφα, απόλαυσε κυριολεκτικά τις βόλτες της και να πούμε ότι την ευνόησε και ο καιρός, που ήταν και πάρα πολύ καλός και ζεστός. Τώρα είπες εσύ ότι ήταν εντυμένη στην ηλικία της. Εντάξει, φαίνεται πιο μεγάλη, θα πω, από 19 ετών. Είναι πιο καλά εντυμένη, ναι. Πιο κοντά στην ηλικία της. Στην εμφάνισή της στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην προβολή της ταινίας, La Vida Adele, επέλεξε να φορέσει, όπως βλέπουμε, ένα σορτσάκι λευκό. Λίγο θα λέγαμε εκεί με το see-through που κάμισό της ήταν λίγο πιο μεγαλιστικό, θα συμφωνήσω. Ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει ωραία, όλες οι φωτογραφίες λοιπόν της Αντέλ Εξαρχόπουλος θα μπορέσουμε να τις δούμε μέσα από το govastileto.gr. Ακριβώς. Και έχει και λίγο ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε για τον Έλληνα παππού της, έτσι. Έχει ο οποίος πολύ πήγε για Κοτόπουλο και δεν ξαναγύρισε. Ακριβώς. Στην τελετή λήξη του φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας, η 19χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι ο παππούς μου ήταν από την Ελλάδα. Υπήρξε και μέλος της ομάδας Box. Μαζί με τη γιαγιά μου μετακόμισαν στη Γαλλία, μας λέει η Αντέλ, αλλά χάσαμε τα ίχνη του, διότι όπως πολύ σωστά είπε Κιμ, πήγε να πάρει ψητό κοτόπουλο και από τότε δεν γύρισε ποτέ. Είναι αυτό που λέμε, πάω στο περίπτερο για τσιγάρα. Ακριβώς. Ακόμα το ψάχνουν τον παππού. Ακόμα το ψάχνουν τον παππού. Πολύ, τι να πω. Ωραία. Πάντως έτσι θέλησε να το αποκαλύψει αυτό που είναι κάτι, εντάξει, πολύ προσωπικό, οικογενειακό. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ειλικρινής και ανοιχτή και κάνει και αποκαλύψεις η Αντέλ Εξαρχόπουλος. Προφανώς έχει και λίγο έτσι της ηλικίας το πιο αυθόρμητο, αν θέλεις. Ακριβώς. Ξέρει τι κάνει και καλά κάνει και ήταν νέο κορίτσι, το οποίο τώρα ξεκινάει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Σωστά, και με κάποιο τρόπο. Πάει πάρα πολύ καλά και με κάποιο τρόπο πρέπει να είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο αντίο σήμερα Αγγελική στην πόλη Πάνου. Πολλοί λένε ότι ήταν η τελευταία λαϊκιά φωνή, γνήσια λαϊκή φωνή. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, έφυγε από τη ζωή στα 73 της χρόνια την προηγούμενη Παρασκευή. Από σήμερα το πρωί στις 9.30 η σωρός της εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του πρώτου νεκροταφείου. Και πάει ο κόσμος και αφήνει ένα λουδάκι. Έχει περάσει πολλοί κόσμος από ό,τι έμαθα και εγώ, Αγγελική. Πολλοί θέλησαν να πάνε να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, κάτι.
Στις 3 να πούμε εκείνο ότι θα ψαλεί νεκρός μουσοκολουθία. Mm-hmm. Στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου, όπου και θα τα αφήσει οικογενειακό τάφο. Η πόλη Πάνου ήταν μια γνήσια λαϊκή φωνή, οποία, το έργο της οποία θα μείνει σίγουρα αξέχαστο και θα έχουν να το ακούν πολλές γενιές. Μεγάλωσε εμάς, τους γονείς μας. Να πούμε ότι στην αρχή του καλοκαιριού η τραγουδίστρια παρουσίασε μια μεγάλη επιδείνωση στο αναπνευστικό της. Γι' αυτό και οι ειδικοί της τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ναι. Της χορήγησαν οξυγόνο κιμ και την κατάλληλη θεραπεία, ωστόσο δεν υπήρξε ιδιαίτερη βελτίωση. Ναι. Όσο περνούσε ο καιρός, αντιμετώπιζε μεγαλύτερες δυσκολίες η υγεία της πόλης Πάνου και δυστυχώς κατέληξε την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια, να πούμε ότι και το πρόβλημα με το αναπνευστικό που προέκυψε είχε να κάνει με την ασθένεια, με τον καρκίνο, με τον οποίο πάλευε η πόλη Πάνου τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Να πούμε ότι και οι γιατροί στο σημείωμά τους που εξέδωσαν είχαν πει ότι η πόλη Πάνου φύγε από καρκίνο. Έτσι. Μάλιστα. Καλό της ταξίδι. Να ευχηθούμε σε αυτή την πραγματικά σπουδαία καλλιτέχνη και μας έχει αφήσει τη δική της κληρονομιά, θεωρώ, Αγγελική. Είναι ένας πλούτος ανεκτίμητος που μας αφήνουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι, η οποία βέβαια έφυγε πολύ νωρίς. Μικρή ηλικία. Να πούμε ότι το gobastileto.gr θα βρίσκεται στο τελευταίο δίο της πόλης Πάνου και θα έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και από την κρόσιμη. Μάλιστα, από όσους συναδέλφους, φίλους και απλούς ανθρώπους, απλούς πολίτες που θα πάνε εκεί για να δώσουν το δικό τους τελευταίο αντίο στην μεγάλη αυτή φωνή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, Αγγελική, το οποίο έχει να κάνει με την υγεία μας, γιατί όπως λέμε πολύ σωστά, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ενδιαφέρει και τους έφηβους τους ίδιους, τις έφηβες μάλλον, αλλά και τις μαμάδες, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένη ηλικία. Μιλάμε για τις πολυκυστικές οθήκες και την εφηβεία. Είναι ένα σύνδρομο που δεν εντοπίζεται συχνά, ωστόσο πρέπει να δίνουμε προσοχή, να δίνουν προσοχή τα νέα κορίτσια και να είναι ενημερωμένοι και οι γονείς. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον κύκλο τους. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε από επιστήμονες στις ΗΠΑ κάνει λόγο για τον ακανόνιστο κύκλο, που αποτελεί ένα συνήθες φαινόμενο στην εφηβεία και ίσως ευθύνεται για αυτόν ένα ορμονικό πρόβλημα. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν δεν υπάρχει ισορροπία στις ορμόνες που παράγει ο οργανισμός ΚΙΜ, προκαλούνται προβλήματα στην παραγωγή οαρίων. Ακριβώς. Και αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζει τον κύκλο της γυναίκας, επηρεάζει την ορυξία και τον κύκλο της. Τα συμπτώματα του συνδρόμου των πολυκυστικών οθικών περιλαμβάνουν αύξηση του σωματικού βάρους, ακμή, τριχοφυΐα, υπογονιμότητα και αδύναμα μαλλιά. Αυτά είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να τα πούμε άλλη μια φορά. Ακριβώς, και μπορεί όποιος θέλει να τα ξαναδιαβάσει και αναλυτικά στο site στον τομέα της υγείας μέσα στο gobastileto.gr, όπου αρθρογραφούν και πολύ γνωστοί γιατροί και δίνουν τις συμβουλές τους, όπου και οι αναγνώστες μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία μέσα από το gobastileto.gr με τους ειδικούς γιατρούς και μη, και στους άλλους τομείς δηλαδή, τους ειδικούς που φιλοξενούμε, και να τους δώσουν και άμεση λύση στα προβλήματά τους, κατηδίαν δηλαδή. Σωστά. Απευθύνοντας το ερώτημά τους ή την απορία τους μέσω ενός συστήματος που έχουμε στο gobastileto.gr, μέσω email, και θα πάρουν έτσι την απάντησή τους. Και πολύ άμεσα. Να πούμε πάνω στο σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό, μπορεί να εντοπιστεί πολύ εύκολα και έγκαιρα και να ξεκινήσουν τη θεραπεία τα κορίτσια που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε να υποχωρήσουν τα δυσάρεστα συμπτώματα που προκαλεί αυτό το σύνδρομο. Εν πάση περιπτώσει, να επισκεφτούν τον γυναικολόγο ή την γυναικολόγο τους, γιατί πολλές φορές και εκεί νομίζω είναι λίγο το επικίνδυνο σημείο ή αυτό που πρέπει να επισημάνουμε εμείς και οι γιατροί ασφαλώς. Είναι ότι όταν βλέπει, ας πούμε, μια μαμά την κόρη της στα 12, 13, 14, να μην έχει ακόμα ρυθμισμένο κύκλο, πολλές
φορές το παίρνει έτσι λίγο πιο ελαφριά, λέγοντας σκεπτόμενοι ότι ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί ο κύκλος επειδή είναι μικρή ηλικία. Ακριβώς. Δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Οπότε σίγουρα η συμβουλή του γυναικολόγου μας είναι σημαντική για να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα και ταλαιπωρήσουν και το ίδιο το παιδί μετά στη συνέχεια. Πολύ σωστά. Άλλωστε η πρόληψη, το έχουμε πει, σώζει ζωές. Δηλαδή και η καλή σχέση με το γιατρό. Το να πηγαίνουμε συχνά στο γιατρό χωρίς να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτα, και αυτό καλό είναι. Να έχουμε καλή σχέση με τους γιατρούς. Δεν είναι κακό. Βέβαια, τώρα ξέρεις, εκεί είστε λίγο διχασμένοι, γιατί η επίσκεψη στον ιδιωτικό γιατρό κοστίζει, οπότε το σκεφτόμαστε 10 φορές να πάμε. Και στο δημόσιο πρέπει να περιμένουμε κάτι μήνες για να πάμε. Άλλο μεγάλο θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τέτοιο και για το Βαστιλέτο, να δούμε αλήθεια πόσες μέρες χρειάζεται κανείς για να πάρει ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο. Ακριβώς. Σε δημόσιο φορέα. Σωστά. Λοιπόν, τώρα θα μπορούσαμε με το επόμενο θέμα λίγο να χαμογελάσουμε, γιατί τουλάχιστον εμάς τις γυναίκες μας ευνοεί θετικά αυτή η έρευνα. Οι άντρες, λέει, αρρωσταίνουν πιο βαριά από τις γυναίκες. Λοιπόν, πρόκειται για μία έρευνα που κυκλοφόρησε στο Cancer Research UK, από έγκυρο ερευνητικό οργανισμό της Βρετανίας. Και μας παίρνει μία-μία τις περιπτώσεις και μας εξηγεί γιατί οι άντρες, λοιπόν, αρρωσταίνουν πιο βαριά από τις γυναίκες. Ξεκινάω με το μελάνωμα. Το μελάνωμα είναι η πιο σοβαρή μορφή καρκίνου του τέρματος. Και σε τέτοιες βαριές ασθένειες, έτσι, όχι μόνο γενικά, ας πούμε, στη γρήπη, ότι ο άντρας, ας πούμε, θα την περάσει πιο βαριά. Όχι, ακριβώς. Έχει να κάνει με όλες τις μορφές, έτσι, ιώσεων. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το μελάνωμα, που είναι η πιο σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος και αποδείχθηκε ότι είναι πιο επικίνδυνο για τους άντρες. Διαπιστώθηκε ότι στους 6.200 Βρετανούς, άκουσον Κιμ, 1.300 έχασαν τη ζωή τους, ενώ 900 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από το συγκεκριμένο. Δηλαδή ήταν 400 άνθρωποι παραπάνω, ήταν άντρες. Η έρευνα, Αγγελική, λέει σε τι οφείλεται αυτό. Λέει σε τι οφείλεται αυτό. Οι άντρες, λέει, ότι η θνησιμότητα από μελάνωμα στη χώρα αυξάνει την συχνότητα της νόσου και στα δύο φύλλα. Συγκεκριμένα στην αδυναμία, επισημαίνει πως οι φυσικοί αμυντικοί μηχανισμοί των ανδρών έχουν λιγότερες πιθανότητες να κατορθώσουν να εξουδετερώσουν με επιτυχία τα κύτταρα του σώματος που αρχίζουν να γίνονται καρκινικά. Είναι λίγο πιο έτσι η εξήγηση, πιο επιστημονική, που ο κόσμος έτσι που μας ακούει και μας βλέπει να μην το καταλαβαίνει. Πάμε στην τεστοστερόνη. Λοιπόν, η τεστοστερόνη βρίσκεται στους άντρες. Σίγουρα. Ακριβώς. Ξεκινάω από αυτό. Είναι και αυτός ένας από τους πιθανότερους ένοχους για να αρρωστήσουν πιο εύκολα. Κάτι το οποίο εμείς δεν έχουμε. Επομένως, οι άντρες εδώ πέρα είναι άτυχοι, θα λέγαμε. Είναι άτυχοι σε αυτό. Είναι άτυχοι σε αυτό. Γιατί μην ξεκινήσουμε και την άλλη συζήτηση που λένε ότι εσείς οι γυναίκες τα έχετε όλα. Τώρα θα λέμε κι εμείς. Καλά, τώρα εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ και τι θα μπορούσε να πει τώρα ένας άντρας, ξέρεις, κάτι εκφράσεις που λένε, ας πούμε, ότι εσείς δεν πεθαίνετε τόσο γρήγορα γιατί, κατάλαβες, δεν έχει αυτό. Ο καθένας λέει τα δικά του, μακρύς και το κοντό του. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πάμε στις ιώσεις. Επειδή έλεγες για τον καρκίνο του δέρματος, εγώ τώρα που σκεφτόμουν, αλλά βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με την έρευνα, είναι επειδή, ξέρεις, οι άντρες συνήθως δεν βάζουν αντιλιακές κρέμες όταν εκτίθονται στον ήλιο. Σωστά. Δεν τα πάνε καλά με τις αντιλιακές κρέμες. Ακριβώς, με τα καλλιτικά της προϊόντα έχουν μια σχέση. Κρέμα προσώπου, αντιλιακή, κρέμα σώματος. Τα πάντα. After sun και τα λοιπά, έτσι ακριβώς. Πάμε στις ιώσεις. Πάμε. Που το νοσηπητικό, λέει η έρευνα πάντα, είναι πολύπλοκο σύστημα και τώρα αρχίζουμε να αποκωδικοποιούμε τα μυστικά τους. Τα καλά νέα είναι πως ήδη έχουν αρχίσει να εγκρίνονται φάρμακα που διεγείρουν το νοσηπητικό και προορίζονται για νοσήματα όπως το προχωρημένο μελάνωμα. Αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί το ίδιο να γίνει με την λήξη μιας βιταμίνης, λόγου χάρη. Ναι. Έως όντου ξεκαθαρίσει βέβαια το τοπίο, οι ειδικοί συνιστούν να αποφυγεί το στρες που εξασθενεί το νοσοποιητικό. Οι γυναίκες έχουμε πιο γερό νοσοποιητικό σύστημα. Εδώ λίγο τώρα η έρευνα, μάλλον το άρθρο συγκεκριμένα, μας βάζει σε σκέψεις. Διότι ενώ λέμε ότι οι άντρες αρρωσταίνουν πιο εύκολα, τώρα έρχεται αυτό η άλλη παράμετρος του άρθρου που μας λέει ότι το τίμημα της δύναμης
Το ότι έχουμε εμείς ιερό ανασωπητικό σύστημα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Διότι έχει αποδειχθεί ότι είναι πιθανότερο να πεθάνουμε έπειτα από μία μόλυνση, λόγω του ότι ο οργανισμός μας αντιδρά πολύ έντονα, Κιμ. Επειδή δηλαδή έχουμε πολύ γερό ανασωπητικό, ναι, αντιδράμε και έντονα. Λοιπόν, κάτσε να κουνηθώ λίγο από τη θέση μου τώρα, γιατί... Ω, Παναγία μου, μας μπερδεύει, εδώ τώρα. Εκεί που χαρήκαμε... Ναι. Να σου στο τέλος λοιπόν του άρθρου που μας λέει και αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι... Όλα μας την υπογράφει την έρευνα, άντρας ή γυναίκα, θα σου πω γιατί μας τα άφησε για το τέλος. Θα σου πω, αυτό το δήλωσε γυναίκα το δήλωσε, αναπληρώτρια καθηγήτρια μοριακής βιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Πανεπιστημίου Johns Hopkins της ΗΠΑ. Α, από το Hopkins. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι με αρκετά μεγάλο άρθρο, πολύ πολύ ενδιαφέρον να το επισκεφτούν όσοι μας ακούν και μας βλέπουν στο www.gov.gr και να ενημερωθούν και να έχουν και επιχειρήματα απέναντι στους άντρες όταν θα έρχονται να μας λένε ότι να μας υποτιμούν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Εσύ το σκέφτηκες λίγο πιο πονηρά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα σε κάτι που σίγουρα αφορά μόνο εμάς, τις γυναίκες. Ακριβώς. Εννοώ, και είναι θετικό, γιατί εντάξει, η μόδα γενικά είτε κοστίζει λίγο ή είναι πιο ακριβή και τη βλέπουμε απλά, μας φτιάχνει τη διάθεση. Οπότε πάμε λοιπόν να δούμε πώς να φορέσουμε τα κολάν της νέας σεζόν, που είναι πάλι της μόδας τα κολάν αγγελική. Βέβαια, πρέπει να έχεις και το κατάλληλο σώμα για να φορέσεις ένα κολάν. Αλλά και αυτό να μην έχεις, υπάρχουν πάλι τρόποι που μπορείς να καλύψεις, ας πούμε, τα αδύναμα σημεία σου. Έτσι, ακριβώς. Μέσα από το govasclip.gr οι αναγνώστριές μας μπορούν να πάρουν πάρα πολλές ιδέες πώς να φορέσουν τα κολάν, τα μονόχρωμα, αλλά και τα printed, δηλαδή τα κολάν με τα σχέδια, για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνα 2013-2014. Να πούμε, το κολάν είναι η εύκολη λύση, είναι όπως το τζιν. Δηλαδή, το φοράς από το πρωί με το αθλητικό σου παπούτσι ή με μια μπαλαρίνα, μέχρι και το βράδυ σε βγάζει ασπροπρόσωπη σε ένα επίσημο κάλεσμα, συνδυάζοντας τον ψιλοτάκουνα πέδιλα, γιατί και τα πέδιλα φορούνται το χειμώνα, άλλο θέμα αυτό, και με ψιλοτάκουνες γόβες ή ankle boots. Τα ankle boots είναι τα μποτάκια πάνω από τον αστράγαλο. Που είναι πάλι πολύ της μόδας, είδα. Πάρα πολύ της μόδας. Βέβαια, και εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει έτσι ξεχωριστά, ποιες μπορούν να το φορέσουν, γιατί δεν μπορούν να τις φορέσουν όλες. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα κολάν, όπως είπες και πριν, δεν ταιριάζουν σε όλα τα σώματα, Κιμ. Μία κυρία, μία κοπέλα, η οποία έχει αρκετά παραπάνω κιλά, είναι απαγορευτικό. Όσες όμως έχουν λίγα παραπάνω, λίγα, μπορούν να το φορέσουν συνδυάζοντάς τα σωστά με τα κατάλληλα ρούχα. Πάμε ένα-ένα να πούμε τους συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε με τα κολάν. Ωραία, πάμε να δούμε μερικούς από αυτούς και τους υπόλοιπους, όποιος έτσι ενδιαφέρεται, να μπει στο site, να το δει αναλυτικά, έτσι να ανοίξει φωτογραφίες, να τις ζουμάρει. Ακριβώς. Έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά με τους συνδυασμούς. Να ξεκινήσουμε ότι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να συνδυάσουμε το κολάν από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι με μία μπλούζα η οποία είναι μεγαλύτερη από το κανονικό μας μέγεθος. Δηλαδή, αν εγώ φοράω medium, θα φορέσω large ή ακόμα και extra large. Θα αγοράσω μία μπλούζα. Η οποία για να πέφτει πιο ρίχτη για ασφαλώς από πάνω από το κολάν για να καλύπτει. Ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι με το κολάν οι μπλούζες που θα φοράμε πρέπει να πέφτουν κάτω από τα οπίστια. Ναι, δεν πρέπει δηλαδή να βάλεις στενό κολάν και στενή μπλούζα. Έτσι. Θα είναι σαν ολόσωμο κολάν. Θα είναι ένα πράγμα, ολόσωμο κολάν είναι και πολύ προκλητικό και πολύ άσχημο. Και δεν είναι και της μόδας. Ακριβώς. Πάει αυτό. Άμα θέλουμε να φορέσουμε ένα printed κολάν, δηλαδή ένα κολάν με σχέδια. Αυτό προσθέτει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό προσθέτει και σίγουρα θα πήγαινε σε σένα, Κιμ, και δεν είναι κοπλιμέντο. Είσαι από τις γυναίκες που άντε μπορείς να το φορέσεις. Με το μακρύ, αυτό που λέγαμε πριν. Έλα τώρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κολάν, λοιπόν, με τα σχεδιάκια μπορούμε να το φορέσουμε. Είναι πολύ έτσι, stylish, ένα πολύ στυλάτος συνδυασμός με ένα φούτερ μονόχρωμο, το οποίο καλό θα ήταν να είναι και σε έντονο χρώμα, συνδυάζοντάς το με ψιλοτάκουνες ankle boots. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Δεν είναι μόνο τη μόδα αυτέ που είδα εγώ που είναι τύπου στρατιωτικέ, με καρφάκια που έχω δει κάποιε. Και με αυτό, άμα είσαι πιο ροκ τύπο. Ναι. Αλλά άμα θέλει να είσαι πιο chic. Να είσαι για βραδινή, α πούμε. Για βραδινή θα το φορέσει με ankle boots, με ψιλοτάκουνο ή με πέδιλο ακόμη. Πέδιλο χειμερινό. Κυκλοφορούν
και πολύ φθηνά στα καταστήματα με τα υποδήματα. Ναι, αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Έτσι. Δεν έχω φορέσει ποτέ πέδιλο χειμώνα. Έχεις φορέσει? Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ έχω φορέσει. Δεν ξέρω, κάπως είναι. Δεν μου πάει να βάλω το χειμώνα πέδιλο. Βλέπω πολλές γυναίκες που φοράνε, αλλά δεν μπορώ να το. Δηλαδή, αν είναι παγώσει το ποδαράκι μου από το, ξέρω, από το αυτοκίνητο, από το μετρό μέχρι το μαγαζί, τι να το κάνω. Να προτιμάμε, πολύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, είναι τα pip toes. Δηλαδή που είναι τα δύο δάχτυλα έξω και είναι κλειστό. Παγώνουν πίσω. Τα δύο, αντίτα. Παγώνουν τα δύο, αντί να παγώνουν τα πέντε. Μια άλλη επιλογή. Ωραία. Και μπορούμε επίσης να τελειώσουμε με αυτό, μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα skater φόρεμα. Το skater φόρεμα είναι το φόρεμα το πλισέ αλλιώς. Το οποίο και αυτό μπορείς να το συνδυάσεις με το κολάν. Το έχουμε αυτό στις φωτογραφίες μας. Το έχουμε και αυτό στις φωτογραφίες μας. Πώς το πες, skater. Skater φόρεμα. Είναι αυτό με το πλισέ. Θυμίζει λίγο κολέγιο. Το κολεγιακό στυλ. Τώρα ψάχνει ο Ανέστης να βρει το... την φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, και ένας άλλος συνδυασμός πάρα πολύ ωραίος που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι το sport, με ένα sporty φόρεμα, δηλαδή με ένα sport mini φόρεμα και ένα ζευγάρι sneakers. Ακριβώς, που... δηλαδή αν έχουμε στην τουλάπα μας, γιατί πρέπει να κοιτάμε λίγο και την ανακύκλωση της τουλάπας μας. Βεβαίως. Αν έχουμε, ας πούμε, κάποιο φόρεμα το οποίο είναι αρκετά κοντό και θεωρούμε, ας πούμε, ότι δεν θέλουμε να φορέσουμε τόσο κοντό πια ή κόντινε ή μπήκε με το πλύσιμο ή δεν ξέρω εγώ τι. Το κολάν από κάτω είναι λοιπόν ένας τρόπος να ξαναφορέσουμε κάποια πολύ μίνι φορέματα και να μην φαίνονται, ας πούμε, το ίδιο προκλητικά όπως θα φαινόντουσαν με ένα καλτσόν. Ακριβώς, Κιμ. Αλλά κλείνοντας, θέλω να τονίσω πάλι για μία ακόμη φορά ότι δεν ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους το κολάν. Δεν σημαίνει ότι κάτι επειδή είναι στη μόδα πρέπει οπωσδήποτε να το φορέσουμε κι εμείς, γιατί άμα δεν το φορέσουμε δεν θα είμαστε στη μόδα. Τη μόδα εμείς την κάνουμε, εμείς τη φοράμε και δεν μας φοράει. Αχ, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε αφήνω να συνεχίσεις στη δουλειά σου στο govastileto.gr. Έτσι ακριβώς. Και αύριο θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Τα φιλιά μου από το govastileto. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, επειδή οι γυναίκες πρέπει να πατάμε γερά στα πόδια μας, το govastileto μας βοηθάει σε αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε σε ένα λίγο και μουσικό διάλειμμα, γιατί χρειάζεται μουσική στην ζωή μας και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα για το οποίο είμαστε κάθε φορά πολύ περήφανοι. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
those walls I built. Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme. It's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears.
every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και πάμε στο θέμα αυτό που προανήγγειλα προηγουμένως. Το θέμα αυτό που κάθε φορά μας κάνει πάρα πολύ υπερήφανους για την ιστορία μας και αναφέρουμε στην Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι 2014. Διανυκτέρευσε στα Καλάβρητα η Ολυμπιακή Φλόγα, στο τέλος δηλαδή της πρώτης ημέρας της λαμπαδιδρομίας. Έχουμε υλικό να δούμε από την άφιξη της φλόγας στα Καλάβρητα, αφού έκανε λοιπόν ένα ταξίδι περνώντας, ξεκινώντας μάλλον από την αρχαία Ολυμπία, την Αμαλιάδα, την αρχαία Ήλιδα, τον Πύργο, τη Ζαχάρο, την Τρίπολη, μέχρι να φτάσει στα Καλάβρητα. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Καρπενησίου, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, διότι η Ολυμπιακή Φλόγα θα διανυκτερεύσει σήμερα στο Καρπενήσι. Σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης, η προφιέρεια Ινό Μενεγάκη παραλαμβάνει το Ολυμπιακό φως από το βωμό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία. Το μακρινό ταξίδι της Φλόγας στο Ρωσικό Κάφκασο, όπου θα διοργανωθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι το 2014, ξεκινά.
Το παρόν στην τελετή της Αφής, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού, έδωσε ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ. Στην ομιλία του έστειλε μήνυμα κατά των διακρίσεων. Το μήνυμα του Ολυμπισμού είναι ότι η ανθρωπότητα γίνεται πλουσιότερη λόγω της διαφορετικότητας των πολιτισμών, των κοινωνιών και των επιλογών των ανθρώπων. Το Ολυμπιακό κίνημα δεν κατηγορεί ούτε αποκλείει κανέναν. Οι λαμπαδιδρόμοι θα μεταφέρουν παντού τις αξίες του Ολυμπισμού. Τις αξίες της ευγενούς άμυλας, της φιλίας και της απόρριψης των διακρίσεων κάθε μορφής. Και όπως λένε οι φίλοι μας από τη Ρωσία, εμπρός, φύγαμε. Let's go. Ο αθλητής του αλπικού σκι Γιάννης Αντωνίου παρέλαβε πρώτος το Ολυμπιακό φως. Η Ιερή Φλόγα, αφού περάσει από 33 πόλεις και 23 νομούς της Ελλάδας, θα παραδοθεί στους εκπροσώπους της Ρωσικής Αποστολής στις 5 Οκτωβρίου σε ειδική τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη συνέχεια, το Ολυμπιακό φως θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη Ρωσία, προτού καταλήξει στις 7 Φεβρουαρίου στο Σότσι για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ότι η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή όπου περνούσε η Ολυμπιακή Φλόγα, με ευχές για φιλία, αλληλεγγύη και ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζει το ταξίδι της η Ολυμπιακή Φλόγα μέχρι να καταλήξει στο Σότσι της Ρωσίας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά σήμερα το βράδυ θα διανυχτερεύσει στο Καρπενήσι και νομίζω ότι εκεί έχουν ετοιμάσει διάφορα για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας και ο κόσμος περιμένει το πέρασμά της. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, τον Δήμαρχο Καρπενησίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κιλιάνα από το δροσερό Καρπενήσι. Γιατί το λέτε δροσερό, τι θερμοκρασίες έχετε σήμερα? Αρκετά χαμηλότερες από την Αθήνα. Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι μια πολύ όμορφη φθινοπορεινή ημέρα. Επειδή εμείς εδώ τις τελευταίες δύο μέρες ζούμε μια αναζωγόνηση καλοκαιρινή, αν θέλετε, και αυτό μάλλον μας φαίνεται περίεργο ότι έχει τόση διαφορά η θερμοκρασία. Πόσους βαθμούς έχετε περίπου? Πρέπει τώρα να έχουμε γύρω στους 10 με 15 βαθμούς. Οπότε όντως είναι αρκετά δροσερό το Καρπενήσι. Λοιπόν, όμως αυτό δεν θα σας σταματήσει, δεν θα σας εμποδίσει να υποδεχτείτε θερμά την Ολυμπιακή Φλόγα σήμερα, η οποία και θα διανυκτερεύσει στον τόπο σας. Με πολύ μεγάλη χαρά και το μόνο να πω με κάποιον ενθουσιασμό καλωσορίζουμε απόψε την Ολυμπιακή Φλόγα. Mm-hmm. Ξέρετε, για μας η χαρά είναι διπλή, διότι ο πρώτος λαμπαδιοδρόμος Ολυμπιακής Φλόγας, ο Γιάννης Αντωνίου, είναι δικό μας παιδί. Είναι ένας εξαίρετος αθλητής του αλπικού σκι από το Καρπενήσι. Οπότε αισθανόμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια, ένα μεγάλο καμάρι. Mm-hmm. Πώς θα υποδεχτείτε λοιπόν σήμερα την Ολυμπιακή Φλόγα, τι έχετε ετοιμάσει και στο Δήμο σας? Θα υποδεχτούμε την Ολυμπιακή Φλόγα στην κεντρική πλατεία της πόλης με πλήθος δημοτών. Mm-hmm. Θα γίνει βεβαίως και μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τους λαμπαδιοδρόμους, αλλά και για να δείξουμε έτσι τη σημασία που εμείς αποδίδουμε στην Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία είναι ένα σύμβολο που μας ενώνει όλους. Πόσο μάλλον που ξέρετε και η χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνα. Εμείς εδώ στο Καρπενήσι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χιονοδρομικό κέντρο. Mm-hmm. Έχουμε μια παράδοση στη χιονοδρομία. Αισθανόμαστε λοιπόν, λες και η Ολυμπιακή Φλόγα γυρίζει της κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Τι ώρα περίπου αναμένετε την άφηξή της? 6:30. 6:30 σήμερα το απόγευμα. Πολύ ωραία, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Να είστε καλά, δράτω με τις ευκαιρίες να σας προσκαλέσω στο Καρπενήσι. Τώρα το χειμώνα που είναι όλα ωραία. Όντως, το είχαμε πει από πέρυσι και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Μπορεί φέτος να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία μας κάνουν υπερήφανους έτσι ως Έλληνες. Άλλα γεγονότα της επικαιρότητας δεν μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά έτσι είναι αυτό το... η ζυγαριά στη ζωή. Να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 12. Infotainment για να ενημερωθούμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο. Γεια σας.